Ναι, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, επειδή δώσατε ήδη ως χρόνο ακρόασης των φορέων αύριο στις 10, με βάση το άρθρο 38 του κανονισμού, αυτό δεν συνάδει με τις διατάξεις περί νόμιμης διαδικασίας, συνεπώς κάτι άλλο θα πρέπει να γίνει και να έχετε κάποια αντιπρόταση στο βαθμό που η ακρόαση πραγματοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες μετά την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Κυρία Καραγιωργοπούλου, η αλήθεια είναι ότι το άρθρο του κανονισμού αυτό προβλέπει. Υπάρχει όμως μια κοινοβουλευτική πρακτική η οποία τηρείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχουμε πιεστικές προθεσμίες να σεβαστούμε προκειμένου να συζητηθεί το νομοσχέδιο. Ήσασταν παρούσα στη διάσκεψη των Προέδρων, όπου εκεί συζητήθηκε ότι από τις 6 Οκτωβρίου και μέχρι τις 16 Οκτωβρίου θα κοπάσουν λίγο οι εργασίες της Βουλής λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να προλάβουμε να συζητήσουμε ένα νομοσχέδιο που ούτως ή άλλως θα πρέπει να συζητηθεί πριν τις εκλογές και για να προλάβουμε τις προθεσμίες και να σεβαστούμε και αυτό που συμφωνήσαμε όλοι στη διάσκεψη των Προέδρων, ότι θα κοπάσουν για ένα δεκαήμερο οι λειτουργίες, οι διαδικασίες στη Βουλή προκειμένου να μπορούμε να είμαστε παρόντες εμείς οι βουλευτές στους τόπους μας, γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τις τοπικές εκλογές. Γι' αυτό το λόγο οι μοναδικές δυνατότητες που υπήρχαν για να συζητηθεί το νομοσχέδιο είναι σε αυτές τις προθεσμίες. Δηλαδή να συζητηθεί αύριο 10 η ώρα, η ακρόαση, να υπάρξει η ακρόαση των φορέων στις 10, στις 1 η ώρα να υπάρξει συζήτηση επί των άρθρων και τη Δευτέρα να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δεύτερη ανάγνωση προκειμένου να πάμε στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο την Τρίτη. Ξέρετε και ακούσατε στη διάσκεψη των Προέδρων ότι υπάρχει και ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που θα πάει στην Ολομέλεια την Τετάρτη. Υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος την Πέμπτη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι απολύτως αδύνατο να υπάρξει άλλη δυνατότητα και να συζητηθεί, να υπάρχει ακρόαση των φορέων εντός των 24 ωρών που πραγματικά προβλέπει το άρθρο. Νομίζω ότι έχει σε αντίστοιχες περιπτώσεις και κατά το παρελθόν υπάρξει μια τέτοια δυνατότητα να μην σεβαστούμε απολύτως το άρθρο αυτό και να προχωρήσουμε με τον τρόπο που πρότεινα. Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι στη διάσκεψη των Προέδρων τέθηκε ένα ζήτημα χρόνου μεταξύ 6 με 16 Οκτωβρίου δεν είναι επιχείρημα το οποίο συνηγορεί στην αποδοχή μιας πρακτικής που επικαλείστε και τη δηλώνετε σήμερα. Δηλαδή η ημερομηνία της αυριανής συζήτησης τίθεται σήμερα. Δεν τέθηκε αυτό το ζήτημα του χρόνου στη διάσκεψη των Προέδρων, πρώτον. Και δεύτερον, το νομοσχέδιο αυτό που επικαλείστε λόγους για να φέρετε τόσο σύντομα και πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ομολογείται εξόφθαλμα ότι αφορά σε παρέμβαση στις ίδιες τις εκλογές, η οποία είναι μια κυβερνητική απόφαση στην οποία φυσικά και διαφωνούμε πλήρως και κάθετα με τον χρόνο που επιλέγετε να φέρετε ταχαίως σε ψήφιση ένα τέτοιο νομοσχέδιο τέτοιου περιεχομένου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Κυρία Καραγιωργοπούλου, θα σας πω αυτό και θα κλείσουμε με αυτό που θα πω. Να μην χάσουμε την ουσία. Η ουσία είναι να κληθούν οι φορείς και να έρθουν να μας αναφέρουν περιγράψουν τη θέση τους επί του νομοσχεδίου. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στις 10 η ώρα. Προχωράμε λοιπόν με αυτό το προγραμματισμό.